Αντί για τρεις εργάτες έχω έναν. Αυτό. Ούτε ελιά δεν πάει χαμένη με την καινοτομία του κύριου Παναγιώτη Πατσιά, που πέτυχε ο ίδιος πατεντάροντας το πρώτο ηλεκτρικό κόσκινο για τον καθαρισμό της ελιάς από τα φύλλα, προκειμένου να αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγή, να μειώσει σημαντικά το κόστος, να γλιτώσει χειρονακτική εργασία και την ίδια στιγμή να πετύχει καλύτερη ποιότητα του καρπού. Μόνο ραβδίζει τις ελιάς. Και τις ξεφυλίζει. Και τις ξεφυλίζει. Και τις βάζει στα τσουβάλια. Η συγκομιδή των καρπών είναι ένα στάδιο που πολλοί παραγωγοί προσέχουν λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για καθοριστικό βήμα στην διαδικασία παραγωγής, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ένας μόνο άνθρωπος μπορεί με αυτή την καινοτόμα εφεύρεση να ξεφυλίσει 5 τσουβάλια ελιές και να τα σακιάσει μόλις σε 5 λεπτά της ώρας. Χάρη στο ηλεκτρικό αυτό κόσκινο, η περισυλλογή καθαρού καρπού ανέρχεται έως και τα 50 τσουβάλια την ημέρα, την ίδια στιγμή που ο κύριος Παναγιώτης ασχολείται με άλλες εργασίες, γλιτώνοντας έτσι σημαντικό κέρδος και πολύτιμο χρόνο. Να μου κοσκινήσουν τις ελιές χρειάζονται να είναι 3 άτομα. Ο ένας να κουνάει, ο άλλος να βάζει και ο άλλος να καθαρίζει από πάνω τα φύλλα και αυτά. Και όταν πέσουν τα καμπανάκια που έχουν ελιές απάνω, μέσα στο τσουβάλι, στο εργοστάσιο τα χάνεις αυτά, φίλε μου. Τα τραβάει η ρουφίχτρα και τα πάει από πίσω. Και χάνονται. Και έκανα μια σκέψη να κάνω αυτό για να τα μαζεύει όλα, να τα χτυπάει, να πέφτει μόνο η ελιά μέσα στο τσουβάλι. Ο ίδιος κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες, χρησιμοποιώντας μεταχειρισμένα υλικά, φαντασία, μεράκι και τέχνη, να κατασκευάσει ένα πολυμηχάνημα που δουλεύει με ηλεκτρικό ρεύμα ή με γεννήτρια. Στην κατασκευή του έχει χρησιμοποιήσει και έχει συναρμολογήσει πολλά και διαφορετικά κομμάτια όπως μοτέρ, μειωτήρες, γρανάζια, ταινία μεταφοράς, λαμαρίνες, τρέιλερ μεταφοράς και τροχούς κάποιου παλιού δικού του αυτοκινήτου, αφιερώνοντας αρκετές ώρες οξυγονοκόλλησης για να δημιουργήσει το μηχάνημα που είχε ήδη σχεδιάσει στο μυαλό του. Πέρυσι ξεφύλιζα και 50 τσουβάλια την ημέρα χαλαρά. Ναι. Το πρωί μέχρι τις 11.30-12 παρά, μέχρι να μαζέψουν οι ελιές να μου τα βάλουν στα τσουβαλάκια, εγώ κάνω άλλες δουλειές. Πάω στο θερμοκήπιο, ποτίζω, κάνω άλλες δουλειές. Και έρχομαι εδώ μόνος μου και κάνω αυτή τη δουλειά μέχρι τις 3 η ώρα. 3 η ώρα που σχολάμε είναι και κοσκινισμένες οι ελιές όλες και τις φορτώνω και τις πάω στο εργοστάσιο. Αυτή η επινόηση. Γλίτωσα. Ναι. Άσε με εμένα πώς δουλεύω. Δύο εργάτες για αυτή τη δουλειά τους έχω γλιτωμένους. Για υπολόγισε τα χρήματα που κερδίζεις. Ο κύριος Παναγιώτης, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, που ζει στη Γραλιγιά Ιεράπετρας, μετά από 34 χρόνια επαγγελματίας οδηγός, αποφάσισε να στραφεί στην αγροτική επιχειρηματικότητα. Ο ίδιος, όπως τονίζει, δεν έχει σκοπό να κατοχυρώσει την πατέντα του ούτε να καρποθεί οικονομικά από αυτήν. Προκαλεί μάλιστα όποιον έχει εφεύρει κάτι αντίστοιχο, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν συμβαίνει, διεκδικώντας έτσι επάξια την πρωτιά για την καινοτόμα αυτή κατασκευή του. Είναι το πρώτο, και όποιος μου πει ότι υπάρχει, εγώ θα του το κάνω δώρο.